μετά από μια μαραθώνια διαδικασία για την απολογία των 9 συλληφθέντων από το αιματηρό επεισόδιο στα γραφεία της ΔΕΗ, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάνθηκαν την προσωρινή κράτηση ενός 24χρονου, ενώ οι υπόλοιποι 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ποινικές διώξεις για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Στη διαδικασία που διήρκησε για περισσότερες από 7 ώρες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι κατάφερε κτύπημα στον 19χρονο, ωστόσο υποστήριξε ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας. Θα δούμε τις αμέσως προσεχείς μέρες τις δικονομικές μας δυνατότητες, διότι θεωρούμε ότι η απόφαση είναι τρόπον την ιδιαίτερος αυστηρή και ασύμετρα και δυσανάλογα βαριά. Θα ελέγξουμε τις οικονομικές μας δυνατότητες και θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, οι 4 οπαδοί κατηγορούνται για πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα για συμμετοχή και συμπλοκή οπλοφορία και οπλοχρησία. Η εντολής μου, που είναι φίλαθλη του Παναθηναϊκού και ειδικά ο βαρύτατα τραυματιστής και ευτυχώς διασωθής από ό,τι μας ενημερώνω από το νοσοκομείο εντολέας μου, δεν ζήτησαν και δεν θέλησαν να παραστούν για υποστήριξη της κατηγορίας, θέλοντας να υπάρξει μια ειρήνη ανάμεσα στους φιλάθλους όλου του νομού και νομίζω ότι με τη βοήθεια και της πολιτείας αυτό θα επιτευχθεί. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση υπήρξε μια ενδελεχής διαδικασία ιδιαίτερα επιμελής από την πλευρά της κυρίας ανακρίτριας και της κυρίας εισαγγελέως. Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι η βία είναι καταδικαστέα ούτως ή άλλως. Της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου εισαγγελέα, ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο συνήγορος ενός εκ των παραπάνω κατηγορουμένων ανέφερε ότι με την απόφαση αυτή απεδείχθη ότι το επεισόδιο δεν δημιουργήθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, με την αντίθετη πλευρά να υπεραμείνεται ώστε να πριτανεύσει η λογική και η ομόνοια με γνώμονα την εξάλληψη της βίας. Απεδείχθη δηλαδή ότι άλλοι ήρξαν το χειρόν αδίκων και ότι δεν ήταν οι φίλαθλοι εκείνοι του Ολυμπιακού που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό καταδεικνύεται και δεν είναι σωστό να κάνουμε δηλώσεις του τύπου ποιος άρχισε πρώτος και ποιος άρχισε δεύτερος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχει βία σε κανένα χώρο. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όλα συνέβησαν στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αναξαγόρα το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Λίμνη, όπου περαστικός αντίκρισε αιμόφυρτο έναν 19χρονο στο δρόμο. Με το αυτοκίνητό του τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ ειδοποίησε ταυτόχρονα τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος έφερε τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και σε σημείο κοντά στην καρδιά. Εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο και μέχρι σήμερα βρίσκεται στη ΜΕΘ του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η υγεία του εξελίσσεται ομαλά και σήμερα ενδεχομένως να μεταφερθεί σε θάλαμο νοσηλείας. Τέλος, με βάση τις χθεσινές αποφάσεις ανακριτική εισαγγελέα, οι νεαροί που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δεσμεύονται από τον αθλητικό νόμο και μέχρι υπόθεση να εκδικαστεί απαγορεύεται να εισέλθουν σε γήπεδα και να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας.